της μηδενίζει το ρολόι. Έναρξη λοιπόν στον αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής μεταξύ του πρωταθλητή Απόλλωνα και της ΑΕΚ. Μπάλα έφτασε στον Ήλιεφ, κάθε την πάσα έξοχη και σούτ και στο δοκάρι και στο δεύτερο δοκάρι. Κάνε λάθος ο Κατελάρης και έχει ευκαιρία η ΑΕΚ με τον Άλτμαν. Έπεσε ο Κατελάρης και έβγαλε την άμυνα και την μπάλα ταυτόχρονα σε κόρνερ. Με πολύ καλή πάσα για τον Ψυχα, κίνηση από τον Ίντζα, κοντράρι στον Εσπινόσα η μπάλα και καταλήγει στον Λεάλ. Είναι ο Άλτμαν, Εσπινόσα, Φαράς, καλή παλιά στην περιοχή και βαλιά στο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία από τον Γκαρσία. Εκτελεί ο Λέδες το φάουλ στην καρδιά της άμυνας του Απόλλωνα, πέρασε η μπάλα από τον Γκαρσία που βρέθηκε και πάλι σε θέση να απειλήσει. Την προσπάθεια και την σέντρα στην περιοχή, ο Μάκρυση σούτ από τον Λέδες, πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ, Γκουστάβο Λέδες. Στο 50 λεπτό ανοίγει το σκορ η ΑΕΚ. Δείτε τι γκολ βάζει εδώ. Δεν το σκέφτεται καθόλου, φεύγει μια βολίδα από το αριστερό του πόδι και η μπάλα καταλήγει στο βάθος της εστίας του Δημητρίου. Πάρα πολύ δυνατό, γεμάτο σούτ στη γωνία. Να δούμε τη φάση. Να δούμε τώρα την ΑΕΚ. Με τον Φαράς να στέλνει την μπάλα στην περιοχή και τον Δημητρίου σταθερά. Για να δούμε τώρα τον Νογιόκ. Στέλνει τη σέντρα στην περιοχή, ο Λεάλ ασταθώς με δεύτερη προσπάθεια χτύπησε και στο δοκάρι μπάλα και κατέληξε κόρνερ. Τώρα ο Απόλλων βγαίνει με προϋποθέσεις. Θα με τράβηγμα φανέλας από τον Λέδες, εκδηλώνεται ωστόσο η επίθεση. Για να δούμε τον Αλμπάνι να πλασάρει και τον Λεάλ να αποκρούει σε κόρνερ. Ο Φαράς συνεχίζεται η φάση. Για να δούμε τον Γιούρτσο να κάνει το σουτ πάνω από την εστία. Η ΑΕΚ κάνει ευκαιρία εδώ για να κάνει τα γκολ της 2. Θα δίνει την πάσα στον Χαμάς που τριμπλάρει πολύ ωραία και γυρίζει την περιοχή και βαλιά από κοντά ο Λεάλ την απόκρουση του αγώνα που ενδεχομένως να δώσει και τη δεύτερη θέση στην ΑΕΚ. Απέναντι έχει τελειώσει το παιχνίδι, η ΑΕΚ θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο Champions League.